Ένας μικρός άγγελος επέστρεψε στη ζωή λίγο πριν τη γέννηση του Χριστού για να συνεχίσει να μετρά τα άστρα της ζωής του. Ο τετράχρονος Μαρσέλ, ο οποίος είχε χτυπηθεί αρχές του Δεκέμβρη από αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Παγνή και νοσηλευόταν εδώ και 17 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, απέδειξε ότι και στην εποχή μας γίνονται θαύματα. Το Μαρσέλ είναι καλά. Αυτό έγινε μια θαύμα για το παιδί, γιατί τόσο χτύπημα που είχε το παιδί, δεν το πιστεύαν και οι γιατροί και τώρα είναι μια καρά. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για το παιδάκι μου. Είμαστε ευτυχείς, διότι ο μικρός ο οποίος παρεσύρθη από διερχόμενο όχημα έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ανένυψε μετά από 17 ημέρες παραμονή στη μονάδα παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ο πατέρας του μικρού αγοριού, μιλώντας στην κάμερα της νέας τηλεόρασης, δεν έκρυψε τη χαρά και τη βαθιά συγκίνησή του για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού του, ενώ ευχαρίστησε τους γιατρούς της μονάδας που φρόντισαν το γιο του. Και ευχαριστώ και γιατροί και τον Θεό που μου βοηθήσαν, που μου αγαπάνε και το παιδί είναι πιο καλύτερα τώρα. Ο μικρός ήταν διασωληνωμένος, η κατάστασή του ήταν σοβαρή, ωστόσο είμαστε ευτυχείς διότι από χθες αποσωληνώθηκε, υποστηρίζεται βέβαια, ακολουθεί την αγωγή που συστήνουν οι γιατροί, υποστηρίζεται και ψυχολογικά, όμως ιτίζεται κανονικά, δεν χρειάζεται να υποστηρίζεται αναπνευστικά και κάθε μέρα η εικόνα της υγείας του βελτιώνεται όπως μας μεταφέρουν και οι γιατρικοί νοσηλευτές. Ο μικρός Μαρσέλ, ο οποίος κατάγεται από την Αλβανία, είχε πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με τον πατέρα και τον παππού του, προκειμένου να επισκεφθούν τη μητέρα του που νοσηλευόταν. Ο μικρός κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής του παππού του, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο αυτοκίνητο και να υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο πουλής καλά είναι με τα μικρά τα παιδιά, τα κρατάει εκεί. Φαντάζομαι είχε σοκαριστεί μετά το περιστατικό ο καημένος. Ναι, τι να κάνω, αυτά συμβαίνουν όλος. Αλλά τώρα έχει ρεμίσει, αυτός είναι πιο καλά, νιώθει πιο καλά που το παιδί μιλάει και καταλαβαίνει. Κάποιες αξονικές βλάβες βέβαια παραμένουν, όμως βελτιώνονται καθημερινά, χρειάζεται χρόνος. Ένα μικρό θαύμα όπως το είπατε κι εσείς. Και η δύναμη και η θέληση του ίδιου. Οι γιατροί της μονάδας έκαναν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να κρατήσουν το αγόρι στη ζωή. Τα τραύματά του όμως ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα και οι γιατροί να είναι απαισιόδοξοι για την εξέλιξη της κατάστασής του. Για πολλές ημέρες η ζωή του Μαρσέλ κρεμόταν από μια κλωστή. Όμως τελικά το θαύμα στο οποίο όλοι ήλπιζαν έγινε. Τι σας είπε ο Μαρσέλ όταν άνοιξε τα μάτια? Λέει μαμά, λέει. Ποιο θέλεις πιο πολύ, μαμά του μπαμπά, λέει, θέλω του μαμά, λέει. Και είναι πιο ευχισμένο που καταλαβαίνει και που μας μιλάει. Παίζει ο Μαρσέλ, παίζει? Όχι ακόμα, έχουμε δώσει ένα παιχνίδι, το κρατάει στο χέρι εκεί, αλλά είναι πιο καλύτερα. Το σίγουρο είναι ότι ένα χαμόγελο είναι η ανταμοιβή όλων αυτών που προσέφεραν την νοσηλεία στο παιδί και αυτό αρκεί.